Κοινωνική ασφάλιση για όλους τους ασφαλισμένους, ζήτησαν τα μέλη του ΠΑΜΕ. Τα μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας απέναντι από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Απαιτούμε κοινωνική ασφάλιση για όλους, αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Δεν θα μας γυρίσουν στις αρχές του αιώνα. Η κυβέρνηση με τους υπουργούς της παραδίδει ακόμα μία φορά δωρεάν μαθήματα εξαπάτησης του λαού. Είναι προκλητική. Μιλούν για δικαιοσύνη αυτοί που εφαρμόζουν και επεκτείνουν τους νόμους που διέλυσαν τις συλλογικές συμβάσεις. Διατηρούν τα χαμηλά μεροκάματα. Ξεκληρίζουν τη φτωχομεσαία αγροτιά. Χιλιάδες τα λουκέτα στα μαγαζιά. Νέα παιδιά παίρνουν τα μάτια τους και φεύγουν από τη χώρα. Μιλούν για δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και των φτωχών και οι ίδιοι που με την καρμανιόλα που φέρουν καταργούν το ΕΚΑΣ που λαμβάνουν οι φτωχοί συνταξιούχοι. Καταδικάζουν σε συντάξεις των 400 και 500 ευρώ τη μεγάλη πλειοψηφία με τον τρόπο υπολογισμού που είναι μόνιμος μηχανισμός στοχοποίησης των ασφαλισμένων. Μιλούν για δικαιοσύνη. Η ασφάλιση δεν είναι για πασαριά και για διάλυση. Μα εγώ να σε έχει γίνει. Η ασφάλιση δεν είναι για πασαριά και για διάλυση. Μιλούν για δικαιοσύνη αυτοί που συνεχίζουν να ανακήρυχτο πόλεμο στους ανάπηρους και τις οικογένειές τους, πετσοκόβοντας τις αναπηρικές συντάξεις. Θέλει πολύ τράσος το κράτος να χρηματοδοτεί μόνο ένα μέρος των συντάξεων της τάξης των 380 ευρώ και να μιλά κάποιος για ισότητα και αλληλεγγύη γενεών. Αυτοί που με τον νόμο ανοίγουν το δρόμο για την απαλλαγή κράτους και των εργοδοτών από την ασφάλιση να μιλούν για την προστασία των αδυνάτων. Αυτοί που φέρνουν πακέτο όλους τους αντεργατικούς νόμους στην πιο αντιδραστική τους εκδοχή.